Ο γέρον σοφός Γάιος Λαέλιος συζητά με τους γαμπρούς του, Γάιο Φάνιο και Κόντιο Μούκιο Σκεβόλα, αμέσως μετά την κηδεία του επιστήθιου φίλου του Σκυπίου Νατοαφρικανού, μεγάλης προσωπικότητας πολιτικής και στρατιωτικής ζωής στην αρχαία Ρώμη. Με αφορμή τιμή παρουσία λόγω σοβαρής ασθένειας του Λέλιου στη λαμπρή και πλήρη τιμών κηδεία του Σκυπίωνα, τίθεται το θέμα της φιλίας και αναπτύσσεται ολόκληρη πραγματεία με τη μορφή διαλόγου των τριών ανδρών. Αποσπάσματα. Λαέλιος. Εμείς όμως θα αντιμετωπίσουμε το θέμα με οδηγό τη λογική. Όλοι οι άνθρωποι που στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, αποδείχτηκαν τίμιοι, ακέραιοι, γενναιόδοροι, που δεν είχαν μέσα τους ούτε την πλεονεξία, ούτε πάθη, ούτε την απιστία, αλλά το χάρισμα μιας δυνατής ψυχής, όπως ήταν οι άνθρωποι που σας ανέφερα, είναι ανάγκη, όλοι το δικαιούνται νομίζω, να τοποθετηθούν στην τάξη των καλών ανθρώπων. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι ότι ακολουθούν, όσο μπορεί να ακολουθήσει ένα ανθρωπινό, τη φύση, που αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για να ζήσει κανείς σωστά. Είναι φανερό πως δημιουργηθήκαμε για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και αυτή η επικοινωνία είναι τόσο πιο υλοποιήσιμη, όσο πιο συχνά έρχονται τα άτομα σε επαφή. Έτσι νοιαζόμαστε περισσότερο τους συμπολίτες μας από ότι τους ξένους, τους κοντινούς μας συγγενείς περισσότερο από ότι τους υπόλοιπους. Και μεταξύ των συγγενών η φύση έθεσε ένα είδος φιλίας, μόνο που η φιλία αυτή δεν είναι από εκείνες που μπορούν να αντέξουν κάθε είδους δοκιμασία. Η φιλία αξίζει περισσότερο από τη συγγένεια, επειδή στη συγγένεια μπορεί να λείπει η αγάπη, ενώ στη φιλία όχι. Γιατί όταν λείψει η αγάπη από τη φιλία, τότε η σχέση δεν είναι άξια να λέγεται φιλία, ενώ αντίθετα η συγγένεια παραμένει συγγένεια. Το πόσο δυνατή σχέση είναι η φιλία φαίνεται και από το εξής. Από όλα τα είδη των ανθρώπινων σχέσεων, μόνο μία αναπτύχθηκε τόσο ισχυρή, η φιλία. Και ο μοναδικός λόγος είναι ότι στηρίζεται στην αγάπη δύο ανθρώπων. Η φιλία λοιπόν δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά η από την ίδια σκοπιά αντιμετώπιση όλων των θεμάτων, φυσικών και μεταφυσικών, που συνοδεύεται όμως από φροντίδα και στοργή. Η φιλία αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό που δέχθηκε ο άνθρωπος από τους θεούς, με εξαίρεση ίσως τη σοφία. Όσο για αυτούς που θεωρούν ως υπέρτατο αγαθό την αρετή, θα λέγαμε ότι η επιλογή τους είναι πράγματι λαμπρή, ακριβώς επειδή η ίδια η αρετή γεννά και συντηρεί τη φιλία, ενώ αντιθέτως χωρίς την αρετή, φιλία δεν μπορεί να υπάρξει. Τι πιο ευχάριστο από το να έχεις κάποιον στον οποίο τολμάς να ομολογείς τα πάντα όπως τα ομολογείς τον εαυτό σου. Πώς θα μπορούσαμε να χαρούμε τις επιτυχίες μας χωρίς έναν άνθρωπο για να τις χαρεί και αυτός μαζί μας. Όσο για τις ήττες μας, αλήθεια πόσο δύσκολο θα ήταν να τις υποφέρουμε χωρίς κάποιον άνθρωπο που να πονάει εξαιτίας τους, ίσως ακόμη περισσότερο και από εμάς τους ίδιους. Η αξία των αγαθών που συνήθως επιδιώκουν οι άνθρωποι είναι μηδέν χωρίς την προοπτική της χρησιμότητάς τους. Τα πλούτη χρησιμεύουν για να ξοδεύονται. Η εξουσία για να κολακεύεται κανείς πως είναι ισχυρός. Η δόξα για να σε ανεβάζει κοινωνικά. Οι απολαύσεις για να δίνουν την ειδονή. Η υγεία για να μην υποφέρουμε από πόνους και για να χαιρόμαστε το σώμα μας. Όμως η φιλία έχει ασύγκριτα περισσότερες προεκτάσεις. Όπου και αν στραφούμε είναι εκεί, στήριγμά μας. Δεν απουσιάζει σε καμία περίπτωση, ποτέ δεν είναι ενοχλητική ούτε φορτική. Ούτε το νερό ούτε η φωτιά που λέει ο λόγος δεν μας είναι πιο χρήσιμο από τη φιλία. Και δεν μιλάω βέβαια για τη συνηθισμένη ή την κατασυνθήκη φιλία, αν και αυτή έχει τη χάρη της και τη χρησιμότητά της, αλλά για την αληθινή, την απόλυτη φιλία. Η φιλία κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά και τα άγρια χτυπήματα της μοίρας λιγότερο δυνηρά. Και αυτό μόνο και μόνο επειδή επικοινωνούμε και καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Αλλά όλες τις χάρες και τα ωφελήματα της φιλίας τα ξεπερνά ένα πράγμα. Το γεγονός ότι αυτή μόνο μπορεί και στέφει το μέλλον με αισιοδοξία και μας κάνει να μην υποχωρούμε ούτε να χάνουμε το θάρρος μας. Το να αντικρίζει τον αληθινό φίλο ισοδυναμεί με το να βλέπει τον ίδιο στον εαυτό. Με τη φιλία, οι απόντες γίνονται παρόντες, οι φτωχοί γίνονται πλούσιοι, οι αδύναμοι παίρνουν κουράγιο και κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το αποδείξει κανείς με λόγια, οι νεκροί γίνονται ζωντανοί. Ο σεβασμός, η ανάμνηση, η θλίψη των φίλων τους συνεχίζει να τους συντροφεύει. Έτσι και ο θάνατός τους δεν μοιάζει με δυστυχία, αλλά και η ζωή των επιζώντων αποκτά αξία. Αν γινόταν κάτι και εξαφανιζόταν η φιλία, ούτε ένα σπίτι, ούτε μια πόλη δεν θα έμεναν όρθια και η γεωργία δεν θα επιζούσε. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε καλά ποια είναι η δύναμη της φιλίας και της αγάπης που περικλεί, μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα μέσα από τις διχόνοιες και τις διαφωνίες. Ποιο σπίτι είναι τόσο ισχυρό, ποια πόλη είναι τόσο ακλόνητη, ώστε να μην διακινδυνεύει να καταστραφεί ολοκληρωτικά από τα μίση και τις έρηδες. Αυτό και μόνο φτάνει για να αντιληφθούμε το μέγεθος του καλού που περικλεί η φιλία. Αρκετά συχνά λοιπόν σκεπτόμενος για τη φιλία, έχω τη συνήθεια να επανεξετάζω το πιο κρίσιμο κατά τη γνώμη μου σημείο της. Είναι από αδυναμία και ανάγκη που επιζητούμε τη φιλία, αποσκοπώντας ο καθένας μας σε μια αμοιβαιότητα εξυπηρετήσεων, δηλαδή στο να πάρει κανείς κάτι από τον άλλον και στο να δώσει κάτι στον άλλον που μόνος του αυτός δεν μπορεί να αποκτήσει, ή αυτή η αμοιβαιότητα εξυπηρετήσεων είναι παρεπόμενη της ίδιας της φιλίας, της οποίας η αιτία είναι άλλη, πιο σημαντική και πιο μεγαλειώδης και βρίσκεται μέσα στην ίδια τη φύση. Η αγάπη, αμόρ,
λέξη από την οποία προέρχεται και η λέξη φιλία, αμιτσίτσια, βασίζεται στην αρχική αμοιβαία συμπάθεια. Όσο για την εύνοια των άλλων, συχνά την πετυχαίνουν και άνθρωποι που αρκούνται σε μια δίθε φιλία και σε μια υπολογισμένη ψυχική προσέγγιση. Στη φιλία τίποτα δεν είναι προσποιητό, τίποτα δεν είναι εικονικό. Τα πάντα είναι αληθινά και αυθόρμητα και δεν έχουν σκοπό να καλύψουν κάποια βιωτική ανάγκη. Πρόκειται μάλλον για τάση της ψυχής προς ένα συγκεκριμένο συναίσθημα αγάπης, παρά για κερδοσκοπική συνεκτίμηση των τόσο καλών που μπορεί να αποκομίσει κανείς από αυτήν. Ανάλογο φαινόμενο μπορούμε να παρατηρήσουμε και σε κάποια ζώα που αγαπούν με πάθος τα μικρά τους για ένα χρονικό διάστημα και αντίστοιχα αγαπιούνται από αυτά. Το συνέστημά τους είναι αλήθεια έντονο. Στον άνθρωπο το ίδιο συνέστημα είναι ακόμη πιο έντονο, καταρχάς επειδή υπάρχει ούτως ή άλλως μια ιδιαίτερη τρυφερότητα ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς, που είναι αδύνατο να καταστραφεί, εκτός πια και αν παρευληθεί στη σχέση αυτή κάποιο απεχθές έγκλημα. Στη φιλία όμως το ίδιο συνέστημα αγάπης προβάλλει μετά από μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο του οποίου συνήθεις και τα πιστεύω ταιριάζουν με τα δικά μας, επειδή μας φαίνεται εσωτερικά, ας πούμε, φωτισμένο από εντιμότητα και αρετή. Αλλά αν δεχθούμε ότι το συνέστημα της φιλίας προέρχεται από αδυναμία και πάντοτε σε μια φιλική σχέση υπάρχει κάποιος να δώσει σε κάποιον άλλον κάτι που επιθυμεί πολύ, τότε τοποθετούμε τη φιλία σε βάση αχρία και εντελώς μικροπρεπή. Θεωρούμε δηλαδή ότι η φιλία είναι προϊόν ανάγκης και συμφέροντος. Αν ήταν όμως έτσι, ο πιο κατάλληλος για φίλος θα ήταν εκείνος που είχε τον λιγότερο πλούσιο ψυχικό κόσμο. Αλλιώς όμως είναι ευτυχώς τα πράγματα. Εκείνος που κατέχει την τέχνη να κερδίζει φιλίες και να τις συντηρεί, είναι εκείνος που είναι σίγουρος για τον εαυτό του, που διαθέτει συγκροτημένη προσωπικότητα, αρχές και αυτάρκεια τέτοια που να είναι πεπισμένος πως μπορεί να ανταπεξέλθει τα πάντα στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις. Με ποιον τρόπο? Μα είχε ο Αφρικανός την ανάγκη μου, κύριε. Ούτε κατά διάνοια και φυσικά ούτε εγώ τη δική του. Θαύμαζα όμως τη δύναμη της προσωπικότητάς του και εκείνος δεν είχε ίσως τη χειρότερη γνώμη για μένα, μπορεί ακόμη και να με εκτιμούσε. Συνεχώς διαπιστώναμε ότι αυξανόταν ολοένα η μεταξύ μας συμπάθεια. Ακόμη και αν πολλά υλικά καλά προέκυψαν και στους δυο μας από αυτή τη φιλία, δεν ήταν ασφαλώς η επιδίωξή τους η αιτία που προκάλεσε αυτή τη μεταξύ μας τουργική σχέση. Η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσουμε να συνάψουμε μια φιλική σχέση είναι νομίζω όταν αισθανόμαστε την ανάγκη να είμαστε γενναιόδοροι και ευεργετικοί, χωρίς να απαιτούμε ανταπόδοση και αναγνώριση, όταν δεν αποσκοπούμε σε καμία ωφέλεια, όταν δηλαδή η διάθεσή μας να κάνουμε το καλό στον άλλον είναι αυθόρμητη. Τότε δηλαδή που σκοπός μας δεν είναι να αποκομίσουμε κάποιο όφελος, αλλά γινόμαστε φίλοι του άλλου, γνωρίζοντας ότι η αληθινή αγάπη από μόνη της είναι ικανή να μας προσφέρει τους ωφέλιμους καρπούς της. Δεν είναι παράξενο ότι απέχουμε πολύ από εκείνους τους ανθρώπους που σαν να ήταν ζώα, το μόνο που επιδιώκουν είναι το συμφέρον. Πώς θα μπορούσαν άραγε να στραφούν προς κάτι που είναι τόσο υψηλό, τόσο θαυμάσιο, τόσο θεϊκό, όλοι αυτοί που χαμηλώνουν κάθε τι στο επίπεδο της μικρότητας και της ευτέλειας μιας επιδίωξης, τόσο ευκαταφρόνητης όπως το μικρό συμφέρον. Έτσι, ο καθένας προτιμά να δίνει παρά να παίρνει και μεταξύ τους δημιουργείται ένα είδος άμυλας για το ποιος θα δώσει τα πιο πολλά. Αυτός είναι και ο λόγος που από τη φιλία ωφελούμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι κερδίζουμε από τη στεγνή επιδίωξη του συμφέροντος και μάλιστα όσο πιο πολλά κερδίζουμε, τόσο η σχέση γίνεται πιο στενή και αληθινή. Αν δεχθούμε ότι τα συμφέροντα είναι αυτά που στερεώνουν τις φιλίες, στην παραμικρή αλλαγή αυτών των συμφερόντων οι φιλίες θα πρέπει να διαλύονται. Όμως ακριβώς επειδή η φύση δεν μπορεί να αλλάξει, έτσι και οι πραγματικές φιλίες ως σχέσεις φυσικές είναι αναλύωτες και αιώνιες. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η έννοια της φιλίας, εκτός και αν έχετε διαφορετική γνώμη. Τότε ακούστε καλά, αγαπημένα μου παιδιά, τι λέγαμε ο Σκυπίωνας και εγώ όταν συζητούσαμε για τη φιλία. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο, έλεγε, από το να διατηρήσεις ανέπαφη μια φιλία μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής σου. Και αυτό επειδή τόσο τα ενδιαφέροντα, όσο και οι πολιτικές απόψεις συχνά αλλάζουν. Ακόμη πιο συχνά τα βάσανα και τα χρόνια που προστίθενται στην πλάτη μεταβάλλουν το χαρακτήρα των ανθρώπων. Και για παράδειγμα, έφερνε τις πολύ στενές φιλίες των παιδικών χρόνων που εγκαταλείφθηκαν με την επίσημη ενηλικίωση, μόλις δηλαδή φορέθηκε η τίβενος, η λεγόμενη πρόφαση. Μα κι αν αυτές οι φιλίες πρόσθετε αντέξουν, θα τελειώσουν αργότερα, όταν θα μπουν στη μέση διάφορες αντιζηλίες, ένας γάμος ή επειδή οι μέχρι τότε φίλοι θα ζηλεύουν που δεν έχουν το ίδιο εύκολη ζωή. Μα και όλα αυτά, αν ξεπεράσει φιλία, είναι πολύ πιθανό να κλονιστεί όταν αρχίζουν οι αντιζηλίες της πολιτικής καριέρας, αυτής της απαισιότατης συμφοράς που χτυπά τις περισσότερες φιλίες και που προέρχεται συνήθως από τη μανία για απόκτηση υλικού πλούτου ή στην καλύτερη περίπτωση από τους ανταγωνισμούς για δόξα και εξουσία. Τέτοιοι ανταγωνισμοί είναι ικανοί να προκαλέσουν τον οριστικό χωρισμό και των πιο καλών φίλων. Βέβαια, πολλές φορές οι διαφωνίες μεταξύ των φίλων προκαλούνται όταν ο ένας από τους δύο ζητά από τον άλλο να κάνει κάτι που δεν είναι σωστό. Όπως για παράδειγμα να συμβάλλει στην ικανοποίηση ενός πάθους ή να συντελέσει σε μια αδικία. Πολλοί αρνούνται επειδή είναι έντιμοι, όμως τότε οι φίλοι που απέτυχαν να τους παρασύρουν τους κατηγορούν ότι δεν αποδείχθηκαν πιστοί φίλοι.
Η κατηγορία είναι ότι οι ίδιοι στη θέση του θα ξεπερνούσαν όλους τους ηθικούς συνδυασμούς τους, προκειμένου να κάνουν το χατήρι του φίλου τους. Όλα αυτά όχι μόνο εξασθενούν την παλιά αγάπη που συνδέει τους δύο φίλους, αλλά και γεννά το αιώνιο μίσος. Αυτοί είναι κάποιοι από τους κινδύνους που μπορεί να πλήξουν μια φιλία, και για να τους αποφύγεις, όπως έλεγε και ο Σκυπίωνας, δεν αρκεί να είσαι σοφός, αλλά χρειάζεσαι και αρκετή τύχη. Γι' αυτό τώρα ας δούμε, αν μου το επιτρέπετε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αγάπη που αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας φιλίας. Αν ας πούμε ο Κοριολανός είχε φίλους, θα ήταν άραγε υποχρεωμένοι να πάρουν μαζί του τα όπλα, έστω και αν αυτό στρεφόταν ενάντια στην πατρίδα τους. Ή ακόμη μήπως οι φίλοι τους έπρεπε να στηρίξουν τον Βακελίνο ή τον Μίλιο, όταν αυτοί δολοπλοκούσαν για να γίνουν βασιλιάδες. Όταν ο Τιβέριος Γράκχος κακοποιούσε τη δημοκρατία, τον είδαμε να εγκαταλείπεται από τον Κόιντο του Βέρο και τους άλλους παιδικούς του φίλους. Και ακόμη ο Γάιος Βλόσιος Κουμάος, που ήταν και οικογενειακός σας φίλος και βόλα, ήρθε να με παρακαλέσει, γιατί ήμουν σύμβουλος του ΣΥΠΑ τους Λένα και Ρουπίλιο, να μεσολαβήσω να τους χωρηθούν τα σφάλματά του, και σαν δικαιολογία πρόβαλε ότι νόμιζε πως ήταν υποχρεωμένος να ακολουθεί τον Τιβέριο Γράκχο και να κάνει οτιδήποτε του ζητούσε, επειδή εκτιμούσε τον τελευταίο που είχε κατορθώσει τόσα πολλά. Εγώ λοιπόν του λέω: ακόμη και αν ήθελε να βάλει φωτιά στο Καπιτόλιο, ποτέ, μου λέει, δεν θα το ήθελε, αλλά αν μου το ζητούσε, θα το έκανα. Αντιλαμβάνεστε την ασέβεια αυτής της εγκληματικής φράσης. Και Θεέ μου, είχε κάνει τέτοια πράγματα και ακόμη χειρότερα που τα ομολογούσε κιόλας. Όχι μόνο προσυπέγραφε τις γεμάτες φράσεις πρωτοβουλίες του Τιβέριου Γράκχου, αλλά ήταν και αυτός που τις επινοούσε. Δεν παρήχε δηλαδή μόνο τη συμπαραστασή του, αλλά ήταν και εκείνος που τον έσπρωγνε στις τρέλες του. Μέχρι που αυτός ο παραλογισμός του τον έκανε, φοβισμένο από μια νέα εντολή για ανακρίσεις, να καταφύγει στην Ασία, να συμπαραταχθεί με τους εχθρούς μας και στο τέλος να πληρώσει τα κακουργήματά του κατά της πολιτείας με τίμημα σκληρό αλλά δίκαιο. Κανένα ελαφρυντικό δεν μπορεί να δικαιολογήσει απέσιες πράξεις, έστω και αν αυτές γίνονται από συμπαράσταση στο όνομα της φιλίας. Αφού προϋπόθεση για τη συγκρότηση μιας φιλικής σχέσης είναι η αρετή, είναι παράλογο να λέμε ότι μπορεί να διατηρηθεί μια φιλική σχέση χωρίς την αρετή. Θα πρέπει συνεπώς σε μια φιλική σχέση να υπάρχει συνθήκη ότι δεν πρόκειται να ζητηθούν πράγματα απρεπή. Και είναι εντελώς άτομο να ζητά κανείς συγγνώμη για πράγματα άσχημα που έκανε, τα οποία πολύ απήχαν από τις κατευθύνσεις που χάραξαν οι πρόγονοί μας ή που έβλαψε το κράτος με τη δικαιολογία πως το έκανε για χάρη ενός φίλου. Να λοιπόν μάθημα που πρέπει να πάρουμε από τους σωστούς ανθρώπους. Αν εν αγνία τους η τύχη τους έριξε σε μια τέτοια φιλία, δεν θα πρέπει να διστάζουν ούτε να θεωρούν πως δεσμεύονται να διαχωρίσουν τη θέση τους από εκείνη των φίλων τους προκειμένου να μην κάνουν το κακό. Αλλά και όσον αφορά τις καταχρήσεις, θα πρέπει να θεσπίζουμε τιμωρία που να κολλάζει εξίσου τους ενόχους και τους ηθικούς αυτούργους. Είναι λοιπόν ο πρώτος κανόνας που πρέπει να βάλουμε στη φιλία. Να μην ζητάμε από τους φίλους μας παρά μόνο τίμια πράγματα, να μην υπηρετούμε τους φίλους μας παρά μόνο με τίμια μέσα, χωρίς και να περιμένουμε να μας τα ζητήσουν, να μένουμε πάντα ενθουσιώδεις, να απομακρύνουμε τους δισταγμούς, να τολμάμε να πούμε τη γνώμη μας ελεύθερα. Στη φιλία πρέπει να υπερισχύει το κύρος των πιο γνωστικών φίλων και αυτή η επιρροή να βάζει τους άλλους επί φυλακή, όχι μόνο με ειλικρίνεια, αλλά επίσης με δύναμη, αν η κατάσταση το απαιτεί, ώστε η συμβουλή να τηρηθεί. Άλλοι υποστηρίζουν θέσεις πολύ πιο αναξιοπρεπείς, για τις οποίες έκανα ήδη κάποιον υπαινιγμό. Αναζητούμε τη φιλία όχι επειδή χρειαζόμαστε αγάπη και στοργή, αλλά από συμφέρον για να καλύψουμε υλικές ανάγκες μας. Έτσι λοιπόν, κατά τη θεωρία αυτή, όσο πιο αδύναμος είναι κάποιος και όσο πιο αναξιοπρεπείς, τόσο πιο πολύ θα επιθυμήσει να αποκτήσει φίλους. Αν ίσχυε όμως αυτό, οι γυναίκες θα έψαχναν περισσότερο τη φιλία από τους άντρες, καθότι είναι πιο αδύναμες, οι φτωχοί περισσότερο από τους πλούσιους, οι δυστυχισμένοι περισσότερο από τους ευτυχείς. Θα λέγαμε ότι αυτοί που αποκτούν ένα καλό φίλο είναι σαν να κατακτούν κάτι τόσο πολύτιμο όσο πολύτιμος είναι ο ήλιος για τον κόσμο, δωρεά που μεγαλύτεροι της δεν έχουμε λάβει από τους αθάνατους θεούς. Έτσι η καλοσύνη απεχθάνεται την κακία, το μέτρο την υπερβολή, η γενεοφροσύνη τη δειλία. Αυτός είναι και ο λόγος που παρατηρούμε ότι η αδικία κάνει τους δίκαιους να υποφέρουν, η δειλία τους δυνατούς, η ατιμία τους έντιμους. Άρα το κύριο χαρακτηριστικό μιας σωστά δομημένης προσωπικότητας είναι να ευχαριστείται κάνοντας το καλό και να υποφέρει όταν διασταυρώνεται με το αντίθετό του. Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος όλα αυτά που μας λένε, ότι δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε μια σκληρή και θωρακισμένη από περιπέτειες επαφή με τους άλλους ανθρώπους, και ας αφαιθούμε σε σχέσεις όπως η φιλία που είναι τρυφερή, γλυκιά και ικανή να αγκαλιάσει την ευτυχία του φίλου μας, αλλά και τόσο δυνατή ώστε να μπορέσει να τον υπερασπιστεί στις δυστυχίες του. Όσο δε για το ξεβόλεμα στο οποίο συχνά μας υποχρεώνει μια φιλική σχέση, δεν είναι φυσικά ικανό να διώξει τη φιλία από τη ζωή μας και σε καμία περίπτωση τόσο σημαντικό, ώστε να γίνει η αιτία να αρνηθούμε τα καλά της. Μόνο και μόνο από το ίδιο το γεγονός της γέννησης μιας φιλίας που στηρίζεται στην αρετή, όσο λίγο φανερά και αν είναι τα σημάδια της, η στοργή και η αγάπη θα ανατείλουν στο τέλος σίγουρα, όπως ο ήλιος. Μα δεν είναι παράλογο να γοητεύεται κανείς από μάταια πράγματα όπως οι τιμές και οι δόξες, από το να τον κάνουν άγαλμα, από το πολυτελές δύσιμο,
από τη λατρεία της σωματικής ομορφιάς και να μην τον τραβά καθόλου μια ωραία ψυχή που θα ήταν διατεθειμένη να αγαπήσει ή για να το πούμε καλύτερα, να ανταποδώσει αγάπη στην αγάπη. Πραγματικά τίποτα δεν προσφέρει περισσότερη χαρά από το να βλέπεις ότι η καλοσύνη σου βρίσκει ανταπόδοση και τίποτα δεν είναι πιο γοητευτικό παρά να σε φροντίζει αυτός που φροντίζεις. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου Φάνια και Σκευόλα, διαπιστώνουμε, για μένα είναι σίγουρο, ότι μεταξύ των καλών η προσέγγιση είναι αναπόφευκτη, γεγονός που αποτελεί και τη φυσική απαρχή της φιλίας. Και αυτή η συνένωση της ανθρώπινης καλοσύνης έχει πανανθρώπινη επίδραση. Η αρετή δεν είναι κάτι πέρα από τον άνθρωπο, ούτε πάνω από την ανθρώπινη φύση, ούτε ταγμένη για να του στερεί την ευχαρίστηση. Αντίθετα, προστατεύει στοργικά όλους τους λαούς του κόσμου και φροντίζει να αγκαλιάζει ό,τι τους ευχαριστεί, κάτι που ασφαλώς δεν θα έκανε αν δεν αγαπούσε τον άνθρωπο έτσι όπως τον έπλασε η φύση. Νομίζω επίσης ότι εκείνοι που ανταποκρίνονται σε μια φιλική σχέση συνειδητά θυσιάζουν κάποια μικρά ωφέλη, κάνοντας έτσι πολύ πιο ωραίο το δέσιμο της φιλίας. Επειδή εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία δεν είναι οι υπηρεσίες που ενδεχομένως μας παρέχει κάποιος φίλος, αλλά η αγάπη αυτού του φίλου, που από μόνη της είναι ικανή να μας δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό που μας παρέχει ένας φίλος δεν μας κάνει ευτυχισμένους, αν δεν συνοδεύεται από αγάπη. Και φυσικά δεν είναι μόνο η ανάγκη που μας κάνει να καλλιεργήσουμε μια φιλία. Αυτό φαίνεται να αναλογιστούμε ότι τις πιο καλές φιλίες συνάπτουν γενναιόδοροι και γεμάτοι καλοσύνη άνθρωποι που είναι υλικός αυτάρκης, μπορεί και πλούσιοι, κυρίως όμως ενάρετοι, που είναι το καλύτερο εφόδιο του ανθρώπου, και όχι εκείνοι που μια ζωή στηρίζονται στη βοήθεια των άλλων. Δεν είναι λοιπόν η φιλία που προέρχεται από το όφελος, αλλά το όφελος που προέρχεται από τη φιλία. Ποιος θα μπορούσε να οργιστεί ενώπιον Θεών και ανθρώπων ότι θα επιθυμούσε να είναι πνιγμένος στα πλούτη και στην πολυτέλεια, και ας μην αγαπά κανέναν και ας μην αγαπιέται από κανέναν. Μα τέτοια ζωή κάνουν οι τύρανοι, μια ζωή δηλαδή στην οποία δεν υπάρχει καθόλου ειλικρίνεια, καθόλου τρυφερότητα, καθόλου αγάπη για να στηριχθούμε. Κάθε τι προκαλεί την ανησυχία και την υποψία, έτσι ώστε δεν μένει καθόλου χώρος για φιλία πραγματική. Ποιος θα μπορούσε να αγαπήσει κάποιον που φοβάται ή κάποιον ο οποίος τον φοβάται. Αν και είναι αλήθεια πως κατά ανάγκη συμβιώνουμε με τέτοιους ανθρώπους, όμως μόνο όσο είναι απολύτως απαραίτητο. Οι δε ισχυροί καταλαβαίνουν πόσο γυμνοί ήταν από ακλόνητους φίλους, όταν έρθει ο καιρός και απογυμνωθούν από τη δύναμή τους, πράγμα που γίνεται πάντα. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα ο Ταρκίνιος, κατά τη διάρκεια της εξορίας του, λένε ότι είχε πει κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα κατάλαβα ποιοι από τους φίλους μου είναι πραγματικοί και ποιοι ψεύτικοι, τώρα που πια δεν μπορώ ούτε να τους ευεργετήσω, ούτε να τους τιμωρήσω. Αν και με την υπεροψία και τον κακό χαρακτήρα του, αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να είχε έστω και έναν καλό φίλο. Αλλά και καλό χαρακτήρα να είχε, η ίδια η τεράστια εξουσία που διέθετε δεν του επέτρεπε να κάνει φίλους πραγματικούς. Η μοίρα δεν είναι μόνο η ίδια τυφλή, αλλά τυφλώνει και εκείνους που κατά καιρούς ευνοεί. Τους ρίχνει εύκολα στην υπεροψία και στην αυταρέσκεια. Τίποτα δε δεν είναι περισσότερο ανυπόφορο από έναν ηλίθιο που παριστάνει τον ευτυχισμένο. Μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους που μέχρι εκείνη τη στιγμή έκαναν ευχάριστη συντροφιά να μεταμορφώνονται κάτω από την επιρροή της εξουσίας, της δύναμης, της πολεμικής επιτυχίας και να περιφρονούν τις παλιές τους φιλίες με την προοπτική να φτιάξουν καινούργιες. Αλλά τι είναι πιο ηλίθιο από το όταν κάποιος βρεθεί με πλούτη, άνεση και δόξα να προσφέρει στον εαυτό του ό,τι μπορεί να αγοράσει με το χρήμα. Άλογα, υπηρέτες, επαύλεις, βαρύτιμα σερβίτσια και να μην κάνει φίλους, που είναι όπως είπα το καλύτερο και το πιο όμορφο στολίδι της ζωής. Γιατί προσφέροντας στον εαυτό του όλα αυτά τα υλικά αγαθά, δεν ξέρει ποιο θα τον κάνει ευτυχισμένο, ούτε σε ποιον καταλήγουν οι κόποι και οι προσπάθειές του. Γιατί οποιοδήποτε από τα υλικά αγαθά ανά πάσα στιγμή μπορεί να περιέλθει σε αυτόν που θα ξέρει να το αρπάξει με τη βία. Όμως στις φιλίες, ο καθένας κατέχει σίγουρη και αναπαλωτρίωτη ιδιοκτησία, της οποίας είναι τέτοια η φύση, ώστε ακόμη και αν μπορέσουμε να κρατήσουμε τα υλικά αγαθά σε όλη τη ζωή μας, αγαθά που στον έναν ή τον άλλο βαθμό αποτελούν δώρα της τύχης, μια ζωή χωρίς φίλους δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ευτυχισμένη και χαρούμενη. Τώρα στη συζήτησή μας θα πρέπει να ορίσουμε ποια θα πρέπει να είναι τα όρια, οι γραμμές οριοθέτησης, ας πούμε, ανάμεσα στη φιλία και στην αγάπη. Πάνω σε αυτό το θέμα βλέπω να υπάρχουν τρεις διαφορετικές θέσεις, από τις οποίες όμως καμιά δεν με ικανοποιεί. Η πρώτη, πρέπει να αισθανόμαστε για ένα φίλο ό,τι αισθανόμαστε για τον εαυτό μας. Η άλλη, η καλοσύνη μας προς τους φίλους μας πρέπει να ανταποκρίνεται στη δική τους καλοσύνη προς εμάς, σύμφωνα με μια αυστηρή και συμμετρική αμοιβαιότητα. Η τρίτη, αυτό που ο καθένας θέλει να πετύχει για τον εαυτό του, αυτό είναι και εκείνο που οι φίλοι του πρέπει να κάνουν για εκείνον. Με καμιά από αυτές τις απόψεις δεν συμφωνώ απολύτως. Ήδη η πρώτη δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αφού λέει ότι πρέπει να ενεργούμε απέναντι στους φίλους μας όπως θα ενεργούσαμε για τον εαυτό μας. Πόσες φορές δεν κάνουμε για το χατήρι των φίλων μας πράγματα που δεν θα κάναμε ποτέ για εμάς τους ίδιους. Πόσες φορές, για παράδειγμα, δεν πάμε να παρακαλέσουμε έναν άνθρωπο που δεν έχουμε σε υπόλοιψη για λογαριασμό κάποιου φίλου μας, ή πόσες φορές δεν διαπληκτιζόμαστε με άλλους χάρη πάλι ενός φίλου. Όλα αυτά που αν αφορούσαν τις δικές μας υποθέσεις ποτέ δεν θα τα κάναμε, δεχόμαστε να τα κάνουμε για τους φίλους μας και σε πολλές περιπτώσεις χάνουμε από το δικό μας συμφέρον προκειμένου να κερδίσουν εκείνοι. Ας πάμε τώρα στην άλλη άποψη,
που ορίζει τη φιλία σαν μια ισορροπία αμοιβαίων υπηρεσιών και φροντίδων. Αυτό σημαίνει να θυσιάζει τη φιλία για ένα πολύ αυστηρό, αλλά και πολύ μικροπρεπή υπολογισμό, επιζητώντας την απόλυτη ισοτιμία ανάμεσα σε αυτό που δίνεις και σε αυτό που παίρνεις. Όμως η αληθινή φιλία μου φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότερο αν ιδιωτελής και αφιλοκερδής και καθόλου αυστηρή στο να ελέγχει τι θα δώσει και τι θα πάρει. Και για να τα λέμε όλα, στη φιλία δεν θα πρέπει να ζούμε με το φόβο ότι κάποια από τις ευεργεσίες μας θα πάει χαμένη ή ότι κάποια από τις προσφορές μας θα λησμονηθεί. Δεν μπορούμε να κρατάμε μια φιλική σχέση με μια ζυγαριά στο χέρι. Ο τρίτος όμως ορισμός, ότι δηλαδή αυτό που ο καθένας κάνει για τον εαυτό του υπαγορεύει εκείνο που οι φίλοι του πρέπει να κάνουν για εκείνον, είναι πράγμα το χειρότερο από όλους. Δεν είναι βέβαια σπάνιο σε κάποιους ανθρώπους να έχουν ηθικό πολύ πεσμένο και πολύ λίγες ελπίδες πως η ζωή τους θα καλυτερεύσει. Δεν αρκεί λοιπόν ένας φίλος να αναπτύξει με κάποιον την ίδια σχέση που έχει με τον εαυτό του. Θα πρέπει να προσπαθήσει να ανεβάσει το ηθικό του φίλου του και να πετύχει σιγά σιγά να του μεταδώσει αισιοδοξία και πιο θετικό τρόπο σκέψης. Αντίθετα, άλλος θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Να διαλέγουμε δηλαδή τους φίλους μας με πολύ προσοχή, ώστε να μην αρχίσουμε να αγαπάμε κάποιον που υπάρχει κίνδυνος μια μέρα να μισήσουμε. Και κάτι άλλο λέει ο Σκυπίωνας. Ότι ακόμη και αν δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τους φίλους μας, θα έπρεπε να το υπομείνουμε παρά να προετοιμαζόμαστε για τσακωμούς μαζί τους. Να λοιπόν τα όρια μέσα στα οποία, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να κινείται η φιλία. Αν οι φίλοι είναι όπως πρέπει, χρειάζεται να έχουν τις ίδιες απόψεις για τη ζωή, τις ίδιες φιλοδοξίες, τα ίδια ανεξαιρέτως σχέδια. Και ακόμη, αν θα έπρεπε να συμπαρασταθούμε σε φίλους που οι πράξεις τους δεν ήταν κάποια στιγμή πολύ σωστές και αυτό θέτει σε κίνδυνο την τιμή και την υπόλοιψή τους, ας κάνουμε μια εξαίρεση, αρκεί αυτό να μην κοστίσει πολύ σε εμάς προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι ένα ορισμένο σημείο μπορούμε να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις στη φιλία, χωρίς να κινδυνεύει η εντιμότητά μας, πάντα έχοντας στο μυαλό μας πως η καλή φήμη στην κοινωνία δεν είναι αμεληταίο όπλο στη μάχη του βίου. Και ότι όπως είναι απέσιο να αποκτήσουμε αυτή τη φήμη κολακεύοντας και δημαγωγώντας, έτσι δεν θα πρέπει να φτάσουμε να απεμπολίσουμε την αρετή μας για τίποτα στον κόσμο. Ο Σκυπίωνας λοιπόν παραπονιόταν ότι οι άνθρωποι επενδύουν περισσότερο σε όλες τις άλλες δραστηριότητες παρά στη φιλία. Ο καθένας μπορεί να πει πόσες κατσίκες και πρόβατα έχει, αλλά δεν μπορεί να πει πόσους φίλους έχει. Και ενώ όταν οι άνθρωποι αγοράζουν ζώα, βάζουν όλη τους τη φροντίδα, στην επιλογή των φίλων τους δεν πολύ σκέφτονται, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια να τους επιλέξουν, ποια σημάδια να εμπιστευτούν για να αναγνωρίσουν αυτούς που θα είναι άξιοι της φιλίας τους. Βέβαια, θα πρέπει να διαλέξουν ανθρώπους σίγουρους και σταθερούς, δηλαδή ένα πολύ σπάνιο είδος. Και είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουν αυτούς τους ανθρώπους σωστά, αν πριν δεν τους έχουν ζήσει, εννοείται βέβαια να τους έχουν ζήσει μέσα στην ίδια τη φιλία. Έτσι, η φιλία προηγείται της επιλογής και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να γίνει κάποια δοκιμασία των υποψηφίων φίλων από πριν. Κατά συνέπεια, κάποιος που προβληματίζεται αν θα κάνει κάποιον φίλο, θα ξεκινήσει από την αρχική τάση του για συμπάθεια προς αυτόν και με αυτή σαν βάση θα συμπεριφερθεί έτσι όπως όταν δοκιμάζουμε να υπεύσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος για μια καταρχήν εξέταση των υποψηφίων φίλων μας. Κάποιοι μπροστά σε ένα μικρό ποσό χρημάτων προδίδουν τη φιλία και αποκαλύπτονται πόσο άπιστοι φίλοι είναι. Άλλοι, που ένα μικρό ποσό δεν στάθηκε ικανό να τους κλονίσει, υποκύπτουν μπροστά σε ένα μεγαλύτερο. Και αν είναι σχετικά εύκολο να αποκαλυφθεί ποιοι βάζουν τα χρήματα πάνω από τη φιλία, δεν είναι το ίδιο εύκολο να ξέρουμε από πριν αν ο υποψήφιος φίλος μας δεν βάζει πάνω από τη φιλία τις τιμές, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά αξιώματα, την εξουσία, το κύρος, ούτε αν όταν έλθει η ώρα να επιλέξει ανάμεσα σε κάποιο από αυτά και τη φιλία δεν θα τα προτιμήσει. Και επειδή η φύση δεν αφήνει να τις αμφισβητήσει τη δύναμή της, ακόμη και αν τα έχουν αποκτήσει σε βάρος της φιλίας, σε μια στιγμή ανθρώπινης αδυναμίας θα προσπαθήσουν να μην φανεί το φταίξιμό τους, προφασιζόμενοι ότι η φιλική σχέση απέτυχε από κάποιο σημαντικό λόγο. Έτσι εξηγείται γιατί είναι πολύ δύσκολο να συναντήσει πραγματικούς φίλους ανάμεσα σε αυτούς που ενδιαφέρονται για την πολιτική και τη δόξα. Είναι ποτέ δυνατόν να συναντήσουμε ανάμεσά τους κάποιον που βάζει τη δόξα ενός φίλου του πάνω από τη δική του? Είναι γεγονός λοιπόν πως είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ανθρώπους να μας συμπαρασταθούν. Και είχε δίκιο ο ποιητής Ένιος που έλεγε: «Ο φίλος ο αληθινός στη δυσκολία φαίνεται». Έτσι λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι κρίνονται αν κάνουν για φίλοι σε δύο περιπτώσεις: όταν όλα πάνε καλά και όταν όλα είναι δύσκολα. Αυτός που σε καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές θα αποδειχθεί σωστός και σταθερός φίλος, θα πρέπει να θεωρηθεί μοναδικός άνθρωπος, για να μην μπούμε ιερός. Και επιπλέον ο άνθρωπος που θα διαλέξουμε θα πρέπει να είναι ειλικρινής, με ευγενικό χαρακτήρα, τέτοιον που να μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Δηλαδή να αντιδρά στα καθημερινά πράγματα με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούμε κι εμείς. Αυτό είναι προϋπόθεση για να τον εμπιστευτούμε, γιατί τι εμπιστοσύνη να υπάρχει σε κάποιον που δεν μπορεί να σε καταλάβει και που διαθέτει διαφορετική ιδιοσυγκρασία από σένα, και πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να αποδειχθεί πιστός και σταθερός φίλος? Και επιπλέον ένας σοβαρός. Ούτε να ενσπείρει αστήρικτες φήμες, ούτε να πιστεύει και να μεταφέρει εκείνες που διαδίδονται. Όλα αυτά είναι σημάδια που δείχνουν τη σταθερότητα του άλλου και τα οποία εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να προσδιορίσω.
Με όλα αυτά επιβεβαιώνεται αυτό που είπα στην αρχή. Δεν μπορεί να υπάρξει φιλία παρά μόνο μεταξύ σοβαρών ανθρώπων. Είναι δύο χαρακτήρες του σοβαρού ανθρώπου που θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε τη σοφή ισορροπία που απαιτεί μια φιλία, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στους εξής δύο κανόνες. Πρώτον, να μην αποδέχεις οτιδήποτε είναι προσποιητό και πλαστό. Και δεύτερον, να μην αποδέχεσαι χωρίς έλεγχο κάποιον που θα έρθει να σου κατηγορήσει κάποιον άλλον, παρά να κρατάς πάντα μια επιφύλαξη και μια υποψία ότι κάτι ίσως να μην πηγαίνει καλά με τον κατήγορο. Και εδώ τίθεται ένα αρκετά λεπτό ζήτημα. Θα πρέπει άραγε να φροντίζουμε περισσότερο τους παλιούς φίλους μας ή τους νέους. Αυτό είναι ένα δίλημα αναξιοπρεπές για άνθρωπο. Στη φιλία δεν αποδεχόμαστε την έννοια του κορεσμού, όπως κάνουμε αλλού. Η φιλία είναι σαν το κρασί. Εκείνη που αντέχει το χρόνο, εκείνη είναι και η καλύτερη και θα πρέπει να φάμε πολλά καρβέλια για να πούμε ότι έχουν εκπληρωθεί τα καθήκοντά μας απέναντί της. Μεγάλη σημασία στη φιλία έχει το να εξαλείψουμε τη διαφορά μας με το φίλο που θα τύχει να είναι κοινωνικά κατώτερός μας. Μερικές φορές τυχαίνει στον κύκλο μας να μπαίνουν εξαιρετικές προσωπικότητες, όπως καλή ώρα εκείνη του Σκυπίωνα. Λοιπόν, αυτός ποτέ, είτε ήταν με το Φίλωνα, είτε με το Ροπίλιο, είτε με το Μόμιο, δεν παρίστανε τον ανώτερο, αλλά και ούτε με κανέναν από τους φίλους του που ήταν από κατώτερη κοινωνική τάξη. Έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι οι άνθρωποι που τυχαίνουν να έχουν κάποια υπεροχή όσον αφορά την αρετή, την πνευματική ευστροφία ή την τύχη τους. Να μοιράζονται δηλαδή όλα αυτά με τους δικούς τους ανθρώπους. Έστω και αν οι γονείς τους είναι ταπεινής καταγωγής ή οι συγγενείς τους άσημοι και φτωχοί, αυτοί θα πρέπει να τους φροντίζουν οικονομικά και να τους τιμούν. Έτσι λοιπόν τα πλεονεκτήματα που έχουμε από τα ταλέντα μας και τις ικανότητές μας φτάνουν στην κορύφωσή τους όταν τα μοιραζόμαστε με ανθρώπους κοντινούς μας που τους αγαπάμε και μας αγαπούν. Έτσι, για να κρατηθούν οι φιλίες, θα πρέπει από τη μία αυτοί που είναι κοινωνικά σημαντικοί να δέχονται να μπαίνουν στην ίδια μοίρα με τους λιγότερο λαμπρούς φίλους τους, ενώ οι τελευταίοι δεν θα πρέπει να δυσανασχετούν όταν κάποιοι από τους φίλους τους ξεπερνούν στο νου, στην τύχη ή στα αξιώματα. Και το χειρότερο είδος ανθρώπων είναι εκείνοι που αναφέρονται συνέχεια σε κάποιο καλό που έκαναν σε ένα φίλο τους, ενώ κάτι τέτοιο θα πρέπει να μείνει στη μνήμη μόνο του ευεργετηθέντος και σε καμία περίπτωση να μην το επιθυμίζει ο ευεργετής σας. Όσοι κατέχουν μια σημαντική θέση, θα πρέπει χάρη της φιλίας να την παρουσιάζουν λιγότερο φανταχτερή και κατά αναλογία θα πρέπει να φροντίζουν να εξυψώσουν τη θέση των φίλων τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνουμε στα πρόσωπα που αγαπάμε υποσχέσεις περισσότερες από εκείνες που μπορούμε να υλοποιήσουμε, ούτε να τους προσφέρουμε πράγματα στα οποία δεν είναι άξιοι να ανταποκριθούν. Δεν θα πρέπει φέρει πει να τοποθετούμε συγγενείς μας σε ανώτατα αξιώματα, εκτός κι αν είναι εξέχουσες προσωπικότητες. Ο Σκυπίωνας έκανε ύπατο τον Πόμπλιο Ροπίλιο, όχι όμως και τον αδερφό του Λούκιο. Θα πρέπει πριν προσφέρουμε όλα όσα μπορούμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, να εξετάζουμε αν είναι άξιος γι' αυτά. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε μια φιλία ισχυρή μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δύο άνθρωποι στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πήγαιναν μαζί στο κυνήγι ή στο γυμναστήριο, ούτε είναι λόγος αυτός για να παραμείνουν μια ζωή αχώριστοι και να πρέπει να αισθάνονται ένας για τον άλλον την ίδια αγάπη. Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να αγαπάμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο την τροφό μας και τους κωδιδασκάλους μας, αφού αυτοί είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουμε επί περισσότερα χρόνια παρά οποιοδήποτε άλλον. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Οι φιλίες λοιπόν αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Ποτέ δεν θα πρέπει μια φιλία και η αγάπη που πηγάζει από αυτή να στέκεται εμπόδιο στο να πετύχει κάποια σπουδαία πράγματα. Και για να χρησιμοποιήσουμε πάλι ένα παράδειγμα από το θέατρο, ο Νεοπτόλεμος ποτέ δεν θα είχε πάρει την Τρία, αν τα τελείωτα δάκρυα του παππού του Λυκομίδη που τον είχε μεγαλώσει κιόλας, τον είχαν λυγίσει και δεν είχε φύγει για τον πόλεμο. Πολύ συχνά συμβαίνει μεγάλα γεγονότα να απομακρύνουν προσωρινά τους φίλους. Και αυτός που θέλει να αποφύγει να ακολουθήσει το καθήκον του, επειδή δεν μπορεί να αποχωριστεί το φίλο του ή επειδή νομίζει πως κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος θα μεσολαβήσουν γεγονότα τέτοια που μετά θα είναι δύσκολο να συνεχίσει τη φιλία του, έχει αδύναμη θέληση. Είναι άβουλος και συμπεριφέρεται λάθος στη φιλική σχέση. Δύο πράγματα εν ολίγοις είναι καθήκον μας να κάνουμε σε κάθε περίπτωση φιλικής σχέσης. Να βρίσκουμε τι είναι αυτό που ζητάμε από το φίλο μας και κατόπιν μέχρι πού θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε όσα αυτός θα μπορούσε να ζητήσει από εμάς. Αλλά όταν όπως συχνά συμβαίνει οι χαρακτήρες και τα γούστα αλλάζουν ή προκύπτει κάποια πολιτική διαφωνία, δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι με το που τελειώνει μια φιλία ξεκινάει το μίσος μεταξύ των πρώην φίλων. Δεν υπάρχει ντροπή μεγαλύτερη από το να κατηγορείς δημόσια και να ανοίγεις μέτωπο με κάποιον με τον οποίο έζησες μια στενή σχέση. Είναι λοιπόν καλύτερα να αποφεύγουμε τους διαπληκτισμούς με τους πρώην φίλους μας. Καλύτερα μια φιλία να σβήνει παρά να πνίγεται. Θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να μην μετατραπεί μια φιλία σε μίσος ολέθριο που γεννά διαπληκτισμούς, προσβολές, συκοφαντίες. Αλλά αν παρόλα αυτά συμβεί κάτι τέτοιο και με την προϋπόθεση πως δεν θα ξεπερνά τα όρια, θα πρέπει στο όνομα της παλιάς καλής σχέσης να κάνει κανείς υπομονή έτσι ώστε το λάθος να είναι ολόκληρο του άλλου. Για καλό και για κακό όμως, ας μην βιαζόμαστε και πολύ να αγαπήσουμε ανθρώπους που δεν το αξίζουν και αυτή είναι η καλύτερη προφύλαξη από μια τέτοια κατάντια. Τη φιλία μας αξίζουν όλοι όσοι έχουν μέσα τους το στοιχείο εκείνο της προσωπικότητας που τους δίνει τη δυνατότητα να αγαπούν. Σπάνια κατηγορία, πράγματι.
Όμως το εξαιρετικό είναι σπάνιο. Και το δυσκολότερο πράγμα που υπάρχει είναι να ανακαλύψουμε το κατά γενική νομολογία εν τέλειο πράγμα κάθε είδους. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δίνουν καμία αξία στο αν οι άλλοι είναι ή όχι τέλειοι, παρά μόνο σε εκείνα τα γνωρίσματα από τα οποία αναμένουν να αποκομίσουν άμεσο κέρδος. Έτσι, για προσφυλέστατους φίλους τους θεωρούν εκείνους από τους οποίους περιμένουν τα πιο πολλά ωφέλη. Έχοντας όμως μια τέτοια νοοτροπία, στερούνται την απόλαυση της ωραίας φυσικής και αυθεντικής φιλίας, εκείνης δηλαδή που επιδιώκει κανείς για αυτή την ίδια και δεν μπορούν να κάνουν κτήμα τους το αρχέτυπο της πραγματικότητας στη φιλία, την ποιότητά του και το μεγαλείο του. Είναι γεγονός ότι ο καθένας αγαπά τον εαυτό του, όχι μόνο για να στηρίξει την προσωπικότητά του με αυτή του την αγάπη, αλλά κυρίως επειδή αυτός καθεαυτός ο εαυτός του είναι εξόχως αγαπητός. Στην περίπτωση όμως που δεν μεταφέρουμε αυτού του είδους την αγάπη κατά αναλογία στη φιλική σχέση, ποτέ δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε τον πραγματικό φίλο, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άλλος μας εαυτός. Αλλά οι περισσότεροι, επειδή δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, για να μην πω πως δεν έχουν ίχνος μυαλού, θέλουν να έχουν ένα φίλο που να είναι έτσι που ήδη δεν θα μπορούσε να είναι. Να είναι τέτοιος δηλαδή που να παίρνουν από αυτόν εκείνο που ήδη δεν έχουν και δεν μπορούν να προσφέρουν. Γιατί όσο ωραία και αν φαίνεται μια φιλία, είναι καταδικασμένη να χαθεί αν λείπει από αυτήν ο σεβασμός. Κάνουν λοιπόν πολύ μεγάλο λάθος όσοι φαντάζονται πως στη φιλία η πόρτα είναι ανοιχτή στις ασωτίες και στις ατιμίες. Η φιλία δόθηκε από τη φύση για να στηρίξει τις αρετές μας και όχι για να γίνει συνένοχος των ελαττωμάτων μας. Η αρετή δηλαδή που δεν μπορεί να κορυφωθεί από μόνη της, το καταφέρνει στηριζόμενη στην αρετή του φίλου. Μια τέτοιου είδους επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, αν υπάρχει, θα πρέπει να θεωρείται ως η πιο ωραία και η πιο ευτυχισμένη πορεία προς τη φυσική τελειότητα. Μέσα στη φιλία σας διαβεβαιώ, βρίσκονται όλα τα αγαθά που ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει στη ζωή του. Δόξα, πνευματική γαλήνη, χαρά, επειδή όπου υπάρχει αυτός ο δεσμός, η ζωή είναι ωραία, και όπου λείπει, δεν μπορεί να επιβιώσει ευτυχία. Και αφού είναι ό,τι καλύτερο και σημαντικότερο, για να το πετύχουμε, θα πρέπει να δώσουμε όλη την προσοχή μας στην αρετή. Χωρίς αυτήν, ούτε φιλία μπορούμε να αποκτήσουμε, ούτε κανένα από τα άξια να αποκτηθούν στη ζωή μας αγαθά. Αυτοί που δεν στήριξαν τις φιλικές τους σχέσεις στην αρετή, θα αντιληφθούν το λάθος τους όταν βρεθούν σε δυσκολία και θα αναγκαστούν να δοκιμάσουν τους λεγόμενους φίλους τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, και καλό είναι να το λέμε και να το ξαναλέμε, θα πρέπει να δενόμαστε με κάποιον αφού έχουμε εξετάσει το ποιόν του και όχι να το εξετάζουμε αφού έχουμε δεθεί μαζί του. Αν δείξουμε αμέλεια σε αυτό το σημείο, μπορεί να το πληρώσουμε ακριβά. Αν δηλαδή δεθούμε με τους φίλους μας πριν τους εξετάσουμε. Παρότι μια παλιά παροιμία το απαγορεύει, είναι αναγκαίο να παίρνουμε την όποια απόφασή μας σχετικά με μια φιλική σχέση μετά από όριμη σκέψη και χωρίς βιασύνη. Έτσι, μερικά πράγματα που κάποιοι τα θαυμάζουν, κάποιοι άλλοι τα θεωρούν χωρίς καμία αξία. Όμως για τη φιλία, οι πάντες έχουν μία μόνο και την αυτή αντιμετώπιση. Αυτοί που αφιερώνονται στην πολιτική και αυτοί που επιδίδονται στη γνώση και στην επιστήμη, αυτοί που ζουν μια ζωή μετρημένη, όπως και αυτοί που είναι ολοκληρωτικά παραδομένοι σε απολαύσεις. Χωρίς φιλία παραδέχονται όλοι, η ζωή είναι ένα τίποτα. Ιδίως δε για τους ανθρώπους που έχουν βάλει στόχο να ζήσουν τη ζωή τους ως άνθρωποι. Η φιλία με έναν ανεξήγητο τρόπο μπαίνει σε κάθε αιών και καμιά εκδήλωση ζωής δεν υπάρχει στην οποία να μην έχει και αυτή το ρόλο της. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας φανταστούμε κάποιον τόσο τραχή και άγριο που απεχθάνεται και αποφεύγει την επαφή με άλλους ανθρώπους, όπως ήταν άλλοτε στην Αθήνα κάποιος Τίμωνα, μου φαίνεται πως τον έλεγαν. Ακόμη και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στην ανάγκη να βρει κάποιον για να αποθέτει το φαρμάκι της πίκρας του. Θα το καταλαβαίναμε ακόμη πιο καθαρά αν φανταζόμαστε ότι ένας Θεός μας απομακρύνει από το πλήθος των ανθρώπων, μας βάζει να ζήσουμε σε κάποια ερημιά και μας παραδίνει στη φύση, στερώντας μας τη δυνατότητα να ξαναδούμε ανθρώπους. Ποιος ήταν τόσο τραχής που να αντέξει αυτό το είδος ζωής και να καταφέρει η μοναξιά να μην του αφαιρέσει τη γλύκα των ανθρωπίνων απολαύσεων? Είναι λοιπόν αλήθεια αυτό που ο φιλόσοφος Αρχίτας, που έχει καταγωγή από τον Τάραντα, νομίζω, συνήθιζε να λέει, και το οποίο άκουσα από τους προγόνους μας, που κι αυτοί το πήραν από τους δικούς τους. Ακόμα κι αν κάποιος μπορέσει και ανέβει ψηλά στον ουρανό και αποκομίσει την ευχαρίστηση να θαυμάσει από εκεί την πανοραμική θέα του κόσμου και το μεγαλείο των άστρων, αυτή του η ευχαρίστηση δεν θα είναι η ίδια που θα αποκόμιζε αν είχε κάποιον να τη μοιραστεί. Η φύση δεν αγαπά τη μοναξιά και στηρίζεται πάνω στη βάση των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι δε γεγονός ότι η πιο βαθιά γλύκα της βρίσκεται στην πιο βαθιά φιλία. Όταν η φύση με τόσους τρόπους μας δείχνει αυτό που επιθυμεί και επιζητεί, είναι απορίας άξιο γιατί εμείς κάνουμε τους κουφούς και αγνοούμε τις προειδοποιήσεις της. Σίγουρα από τη φιλία δεν αποκλείονται ούτε οι υποψίες, ούτε οι προσβολές και έγκυται στη σοφροσύνη μας να τις αποφύγουμε, είτε να τις κάνουμε πιο ήπιες, είτε ακόμη να κάνουμε και πως δεν καταλαβαίνουμε. Για να είναι η φιλία χρήσιμη και σοβαρή, είμαστε υποχρεωμένοι να προειδοποιούμε για διάφορα θέματα τους φίλους μας και συχνά ακόμη και να τους επιπλήττουμε. Θα πρέπει δε, εφόσον γίνονται οι προειδοποιήσεις και οι επιπλήξεις με καλή πρόθεση, να είναι ευχαρίστως αποδεκτές από εκείνον τον οποίο αφορούν. Παρ' όλα αυτά, αληθεύει, και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί,
Αυτό που λέει ένας από τους φίλους μου στο Άντρια. Η επιοίκεια γεννά τους φίλους. Η αλήθεια, το μίσος. Προκαλεί προβλήματα η αλήθεια, επειδή αν πράγματι αποτελεί πηγή μίσους δηλητηριάζει τη φιλία. Αλλά περισσότερα προβλήματα προκαλεί η επιοίκεια, αφού με το να χαρίζεσαι στα λάθη του φίλου, τον αφήνεις να πέσει στον γκρεμό. Η κολακία όχι μόνο μεγαλώνει τα ελαττώματα, αλλά και δεν ταιριάζει σε ένα φίλο, πόσο περισσότερο σε έναν ελεύθερο άνθρωπο. Μόνο σε τυράννους ταιριάζει. Όσον αφορά αυτούς που τα αυτιά τους είναι τόσο ερμητικά κλειστά στην αλήθεια, που δεν είναι σε θέση να την ακούσουν από το στόμα ενός φίλου, δεν πρέπει να ελπίζουμε στη σωτηρία τους. Γι' αυτό το θέμα ο Κάτων είπε και το γνωστό. Είναι μερικές φορές πιο ωφέλιμο να έχεις να κάνεις με σκληρούς εχθρούς παρά με κάποιους φίλους επιφανειακά μιλήχιους. Συνήθως οι πρώτοι λένε την αλήθεια, οι άλλοι ποτέ. Και το περίεργο είναι ότι οι άνθρωποι που προειδοποιούμε δεν στενοχωριούνται για αυτό που θα έπρεπε πραγματικά να τους λυπεί και για το οποίο τους προειδοποιούμε, αλλά θίγονται από την ίδια την προειδοποίησή μας. Από αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να τους χαροποιεί. Το να δίνεις και να παίρνεις συμβουλές είναι λοιπόν το κριτήριο της αληθινής φιλίας, υπό τον όρο βέβαια ότι το κάνεις με ειλικρίνεια, χωρίς κακία και ότι ο άλλος το δέχεται ήρεμα και χωρίς να νευριάζει. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη μάστιγα για τη φιλία από την τυφλή λατρεία, την κολακία, την ταπεινή φιλοφρόνηση. Και θα πρέπει να στιγματίζουμε αυτό το ελάττωμα των επιπόλαιων και των υποκριτών, όπως και να το αποκαλέσουμε, τον οποίο κάθε λόγος έχει σκοπό να γίνει αρεστός και όχι να πει την αλήθεια. Όμως το να πεις ποιος είναι κόλακας και ποιος αληθινός φίλος και να τους ξεχωρίσεις είναι τόσο εύκολο όσο είναι το να καταλάβεις ποιο είναι αυθεντικό και αληθινό και ποιο από μίμηση. Η κοινή γνώμη που κατά μεγάλο μέρος διαμορφώνεται από ανθρώπους αδαείς ξέρει συνήθως να αναγνωρίζει αυτό που δείχνει τον δημαγωγό, δηλαδή έναν πολίτη συγκαταβατικό και ανεύθυνο και να τον ξεχωρίζει από τον υπεύθυνο, σοβαρό και συνετό. Η ζωή έχει δείξει ότι αυτός που διαθέτει αυτιά πρόθυμα να δεχθούν κολακίες είναι εκείνος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αυτοθαυμάζεται. Τι αξία να έχει λοιπόν μια τέτοια φιλία, όπου ο ένας δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια, ενώ ο άλλος είναι έτοιμος να πει ψέματα. Η φιλοφροσύνη των παρασύτων της κωμωδίας δεν θα μας φαινόταν διασκεδαστική, αν δεν υπήρχαν οι φανφαρόνοι. Είναι αλήθεια ότι η Θαΐς με εκτιμά πολύ? Θα ήταν αρκετό να απαντήσει με ένα ναι, πολύ. Όμως απαντά υπερβολικά ο άλλος. Βλέπετε, ο δουλοπρεπής δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να πλειοδοτεί, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, σε όσα θέλει να ακούσει το πρόσωπο που θέλει να τη λήξει. Επομένως, έστω και αν αυτή η θλιβερή και μάταιη κολακία δεν έχει καμία απήχηση παρά μόνο σε αυτούς που την επιδιώκουν και ικανοποιούνται με αυτήν, πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους σκεπτόμενους και συνετούς ανθρώπους να προσέχουν να μην παγιδευτούν από μια επιτίδια φιλοφροσύνη. Ο φανερός κόλακας δεν μπορεί παρά να γίνει αντιληπτός, εκτός και αν ο άλλος είναι ηλίθιος. Υπάρχει όμως και ο κόλακας ο καλυμμένος, που για να αποφύγουμε να πιαστούμε στα δίχτυα της κολακίας του, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Επειδή αυτός που λειτουργεί με κάλυψη μας γίνεται πολύ λιγότερο απεχθής. Αφήνει αυτόν που θέλει να κοροϊδέψει να πιστέψει πως είναι πιο ξύπνιος και τσικάνοντας τον θαυμαστή έχει τα νότα του καλυμμένα. Υπάρχει όμως μεγαλύτερη ντροπή από το να είσαι θύμα. Αλλά για να μην σου συμβεί αυτό, πρέπει να έχεις συνεχώς το νου σου. Η αρετή, καλά λέω, η αρετή καλή μου γε, εφάνεια και κόντι εμούκε, μας εξασφαλίζει τις φιλίες και συγχρόνως μας τις διατηρεί. Σε αυτήν έγκυται η ομοφωνία για κάθε τι, σε αυτήν η πίστη, σε αυτήν η επιμονή. Όταν η αρετή λάμπει, ο άλλος το καταλαβαίνει και τότε είναι που πλησιάζει και παίρνει κάτι από αυτή τη λάμψη ως ανταμοιβή που μπορεί σε δική του λάμψη να τον κάνει να καταλάβει εκείνη του άλλου. Από αυτή τη συνένωση αρχίζει να λάμπει αγάπη, αρχίζει να λάμπει φιλία. Και η μια και η άλλη παράγονται από το ρήμα αγαπώ. Αγάπη όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά να λατρεύεις αυτόν που αγαπάς, χωρίς να τίθεται ζήτημα αν θα καλύψει κάποια ανάγκη σου ή θα αποκομίσει κάποιο όφελος. Αυτά γίνονται από μόνο τους μέσα στο κλίμα της ίδιας της φιλίας, ακόμη και αν δεν το επιζητήσουμε καθόλου. Αλλά επειδή η ανθρώπινη φύση μας είναι εύθραστη και ευαίσθητη, πάντα θα ψάχνουμε γύρω μας ανθρώπους για να αγαπήσουμε και για να αγαπηθούμε. Χωρίς αγάπη και τρυφερότητα, η ζωή στερείται κάθε χαράς. Για μένα ο Σκυπίωνας, αν και θύμων εύκολα, ζει και θα ζει για πάντα. Αγάπησα την αρετή αυτού του λαμπρού ανθρώπου και γι' αυτό το λόγο αυτή η αρετή δεν έσβησε. Δεν είμαι ο μόνος που βλέπω τη λάμψη της να ξαναπερνά μπροστά στα μάτια μου, όμως εγώ που την είχα πάντα τόσο κοντά μου την κρατούσα ως οδηγό. Θα συνεχίσει να λάμπει και θα είναι φάρος για τους απογόνους μας. Και ποτέ κανείς μας δεν θα επιδιώξει στόχους υψηλούς, χωρίς να σκεφτεί ότι το καλύτερο παράδειγμα για να πετύχει είναι το ήθος και ο βίος του Σκυπίωνα. Για να μιλήσω με ειλικρίνεια, τίποτα δεν υπάρχει από όσα απόκτησα σε αυτή τη ζωή που να μπορώ να τα συγκρίνω με τη φιλία του. Εκεί έβρισκα συμφωνία στις πολιτικές αντιλήψεις. Έβρισκα συμβουλές για τις προσωπικές μου υποθέσεις. Έβρισκα ευχάριστη χαλάρωση. Και από όσο μπορώ να ξέρω, ποτέ δεν του προκάλεσα την παραμικρή ενόχληση, αλλά και ποτέ δεν άκουσα από αυτόν λόγο που δεν θα έπρεπε να ακούσω. Σαν να είμαστε ένα σπίτι, μια ζωή. Και αυτό μας έφερνε πιο κοντά. Και μας ένωναν το ίδιο και ο πόλεμος και η περίπατη μας στην εξοχή. Τι να πω ακόμη για τις προσπάθειές μας να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα.
όλο και καινούργια πράγματα, μελέτες που κάναμε οι δυο μας μονάχοι στις ώρες του ελεύθερου χρόνου μας. Αν όλες αυτές οι αναμνήσεις και η συγκίνηση που τους συνοδεύει πέθαναν μαζί με τον Σκιπιώνα, θα ήμουν εντελώς ανίκανος να υποφέρω το πένθος από το θάνατο του ανθρώπου που ήταν ο πιο κοντινός μου και που αγαπούσα περισσότερο από κάθε άλλον. Αλλά οι εικόνες αυτές δεν σβήνουν και η σκέψη μου και η μνήμη μου έχουν κάθε διάθεση να τις διατηρούν και να τις αυξάνουν και να αποτελούν για την ηλικία μου την καλύτερη παρηγοριά. Έτσι κι αλλιώς δεν μου μένει και πολύς χρόνος μεταξύ των θνητών για να τον περάσω με θρήνους και κοπετούς. Άλλωστε, ο πόνος είναι αναγκαστικά υποφερτός στη ζωή, όσο έντονος κι αν είναι. Αυτά είναι που είχα να πω για τη φιλία. Και αφού δεν υπάρχει φιλία χωρίς αρετή, σας συμβουλεύω να επιφυλάξετε στην αρετή μια τέτοια θέση μέσα σας, ώστε να μην θεωρεί τίποτα καλύτερο από τη φιλία.